Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, οικονομική σα ενημέρωση από τον οικονομικό ταχυδρόμο OT.gr. Πόλεμο για την ακρίβεια, βαριά πρόστιμα και νέοι έλεγχοι σε έξι πολιεθνικέ εταιρείε από τον Υπουργό Ανάπτυξη. Έρχεται έκτακτη ενίσχυση πριν τι γιορτέ. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, ποιοι είναι οι παράγοντε που θα κλειδώσουν το νέο επίδομα. Μαζί μα ο σύμβουλο του οικονομικού ταχυδρόμου Νίκο Φιλιππίδη. Έρχονται τα πράσινα τιμολόγια από την 1η Ιανουαρίου. Θα μπορούν οι καταναλωτέ να βλέπουν το φθηνότερο πάροχο. Με αυτόν τον τρόπο, δήλωσε ο Υπουργό Ενέργεια Θεόδωρος Κυλακάκη. Μάλιστα, ύψη παραμένει η ακρίβεια στη χώρα μα, με τα στοιχεία να δείχνουν πω οι καταναλωτέ πληρώνουν ακριβότερα πολλά προϊόντα σε σχέση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Και όλα αυτά τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει βάλει στο στόχαστρο τι πολυεθνικές εταιρείε που παραβιάζουν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδου. Πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ τι ανατιμήσει σε βασικά έδι προϊόντο, αλλά και τι πληρώνουμε, ποια προϊόντα των πολυεθνικών πληρώνουμε ακριβότερα στην Ελλάδα. Τα προϊόντα του φθινοπόρου έφτασαν στου πάγκου τη λαϊκής και οι καταναλωτέ τρίβουν τα μάτια του. Οι, φαρμάκια. Φαρμάκια. οι τσάντε δεν γεμίζουν καθώ η ακρίβεια έχει χτυπήσει και τα πιο φθηνά προϊόντα, τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι έμποροι επικαλούνται για τι αυξήσει των τιμών το ενεργειακό κόστο, που όμω έχει μειωθεί αισθητά. Αλλά η αποκλιμάκωση δεν αποτυπώνεται και στι τιμέ των τροφίμων, Ανέκριβα όλα. Όλα δεν έχει μείνει τίποτα. Ενώ το 2022 μεσοσταθμικά οι τιμέ των καυσίμων ακόμη και του ντίζελ κίνηση είχαν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, σήμερα κινούνται στο 1 ευρώ και 87 λεπτά. Τα προϊόντα αντιστρόφω ανάλογα δεν γίνονται πιο φτηνά, αλλά πιο ακριβά. Τα μήλα από 70 λεπτά πολλούνται 1 και 20. Τα χλάδια από 1 ευρώ έφτασαν 1,40. Δύο αγκούρια από 50 λεπτά πέρσι πολλούνται 70 λεπτά σήμερα. Ανάλογη αύξηση έχουν πάρει και τα καρότα. Οι μπανάνε πέρσι με ακριβότερη βενζίνη δεν έφταναν το 1 ευρώ και σήμερα δεν τι βρίσκει κάτω από τα πορτοκάλια στάζουν χρυσάφι. Από 70 λεπτά πέρσι, 1 ευρώ και 70 λεπτά φέτο. Το πορτοκάλι, σωστά έχετε επισημάνει, ότι έχει ακριβίνη. Έχουμε μειωμένη παραγωγή. Με όλο αυτό την κλιματική αλλαγή, μου λέτε ότι το δελτίο τιμών των καψίμων είναι χαμηλότερο. Στα πρατήρια βενζίνης δεν βλέπουμε εμεί μείωση. Τους 598 έφτασαν οι κωδικοί προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μόνιμη με μείωση τιμής στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειώσεις τουλάχιστον 5% για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Στην Ελλάδα πάντως πληρώνουμε ακριβότερα από τις άλλες χώρες πολλά προϊόντα. Σύμφωνα με τα νέα Σάββατο Κύριακο ένα απορριπαντικό ρούχων κοστίζει 19,85 ευρώ. Στη Γαλλία και την Ιταλία το ίδιο απορριπαντικό είναι στα 18 ευρώ. Στην Ισπανία 17 ευρώ. στη Μάλτα και στην Πορτογαλία κοντά στα 14 ευρώ. Αντίστοιχες είναι οι αποκλήσει και σε άλλα προϊόντα όπως οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα και απορριπαντικά δικά πιάτων. Ανάλογα με το Δημοσιονομικό αποτέλεσμα που θα φέρει ο, ο, ο προπολογισμό στου τελευταίου αυτού μήνε που απομένουν, θα αξιοποιηθεί και το τελευταίο ευρώ που υπάρχει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτου, ώστε να στηριχθεί ο κόσμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξη, κατά μέσο όρο τι μεγαλύτερε μειώσει τιμών παρουσιάζουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα κατά 10%, τα άλευρα κατά 9%, ζωμοί, σάλτσε, χυμοί και ροφήματα 8%, προϊόντα καθαριότητα και οικιακή φροντίδα κατά 7%. Περιλαμβάνονται επίση γάλα και γαλακτοκομικά, δημητριακά, βρεφικέ Τροφές, φυτικά, έλαια, αρτοσκευάσματα και άλλα προϊόντα. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Να συναντήσουμε τον Νίκο Φιλιππίδη στην αίθουσα Σύνταξη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, λένε οι παραγωγοί, έχουμε αυξημένο ενεργειακό κόστο. Βέβαια, αν κοιτάξουμε τι τιμέ, όπω είδαμε και στο ρεπορτάζ για παράδειγμα, στο πετρέλαιο κίνηση, είναι πολύ χαμηλότερε οι τιμέ. Έχουμε τι πολιεθνικέ, οι οποίε και εκεί. Είδαμε και τα πρόστιμα την τελευταία εβδομάδα. Εκεί μπορεί να υπάρχουν διάφορε εξηγήσει. Για παράδειγμα, μπορεί τα εργοστάσια για παράδειγμα, από πολλέ εταιρείε να βρίσκονται σε κάποιε χώρε στην κεντρική Ευρώπη, για παράδειγμα, που θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν κάποια αύξηση. Μπορεί να μην υπάρχει έντονο ανταγωνισμό εδώ. Τι συμβαίνει όμω τελικά, και βλέπουμε ακόμη και στα λαχανικά, ακόμη και σε άλλα προϊόντα, τι τιμέ να αυξάνονται και να ξανααυξάνονται. Ναι, οι τιμέ δεν βγαίνουν στο χωράφι. Mm -hmm. Οι τιμές δηλαδή δεν βάζει mm -hmm. ο παραγωγός τόσα χάλασα ε, και να βάλω και ένα κέρδος 5% όπως δουλεύει για παράδειγμα το εμπόριο mm -hmm. και να μπορέσω ή για παράδειγμα το σούπερ μάρκετ και να δω ότι βγαίνω με αυτά τα λεφτά και να πουλήσω τόσο το προϊόν. Η τιμή βγαίνει χρηματιστηριακά. Η τιμή για τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα, ξεχνάμε, διαμορφώνεται στην αγορά. Mm -hmm. Η τιμή έρχεται στον αγρότη. Και σε πολλές περιπτώσεις στον αγρότη η τιμή έρχεται με ζημιά για τον αγρότη. Mm -hmm. Δηλαδή το κόστος του σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει την τιμή στην οποία πουλά το προϊόν. Άρα το θέμα δεν είναι πόσο φεύγει αν έχει μειωθεί το πετρέλαιο, αν έχει αυξηθεί το πετρέλαιο. Είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων που έχουν να κάνουν με το παγκόσμιο εμπόριο. Για παράδειγμα, ανέφερε πριν από λίγο στο συνέδριο του κύκλου <κυκυκλου> ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο Σπύρος Θοδωρόπουλος, ένας επιχειρηματίας που έχει επενδύσει στο τρόφιμο, αλλά επενδύει και στα θερμοκήπια, στον πρωτογενή τομέα. Και αναφέρει το παράδειγμα του χυμού πορτοκαλιού. Ο χυμό πορτοκάλι παράγεται και κατά κύριο λόγο, εμεί πιστεύαμε, πιστεύαμε, ότι παράγεται στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο παράγεται στην Νότια Αμερική, στη Βραζιλία προκειμένου. Εκεί έχει υποστεί μια μεγάλη καταστροφή, τεράστια, ανυπολόγιστη, με αποτέλεσμα η τιμή να ανεβαίνει. Επηρεάζεται και η Ελλάδα. Το πορτοκάλι mm. στην Ελλάδα θα είναι πιο ακριβό. Η mm. χημή που όλοι απολαμβάνουμε, η φυσική, θα είναι πιο ακριβή γιατί ο λύντερ ο παγκόσμιο που είναι η Βραζιλία, αυτή τη στιγμή έχει μικρότερε ποσότητε με αποτέλεσμα Άρα, οι τιμέ να ανεβαίνουν. Mm -hmm. το, mm -hmm. το ίδιο συμβαίνει mm -hmm. με το λάδι. Mm -hmm. Στο οποίο είναι πιο κοντά μα ω προϊόν, με ποια έννοια ότι είμαστε στου τρει κορυφαίου παίχτε παγκοσμίω. Mm -hmm. Είναι πρώτη η Ισπανία, δεύτερη η Ιταλία, τρίτη εμεί. Το ίδιο συμβαίνει και εκεί. Υπάρχει μείωση παραγωγή, μεγάλη μείωση παραγωγή. Έχουν γίνει νέε φυτεύσει, όχι δυστυχώ στην Ελλάδα τόσο πολλέ. Mm -hmm. Έχουν γίνει περισσότερε σε χώρε τη Βορείου Αφρικής, έχουν γίνει σε χώρε τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, και εκεί και εδώ πλήττονται από τα καιρικά φαινόμενα. Άρα, η παραγωγή είναι μειωμένη. Παραγωγή μειωμένη σημαίνει μικρότερη προσφορά προϊόντος. Άρα, αυξημένη τιμή. Mm. Αυτό σημαίνει ότι εδώ έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα για να τα συζητάμε μόνο με αγορονομικού όρου. Είναι λάθο να τα συζητάμε καν με αγορονομικού όρου. Πρέπει να βρούμε έναν η συζήτηση. Να είναι λίγο πιο διαρθρωτική. Να δούμε εμεί τι επενδύσαμε, τι βάλαμε, τι νέε φυτεύσει κάναμε, τι κονδύλια κατευθύναμε προκειμένου να δημιουργηθούν μεγαλύτερε ποσότητε, σε ποια προϊόντα το κάναμε και είναι σημαντικά για εμά και σε ποιε περιοχέ προκειμένου να αποδίδουν και να μην έχουν καιρικά προβλήματα. Αυτό πήγα να σου πω ότι πρέπει να ξαναδούμε και λίγο τι παράγουμε ω χώρα. Δηλαδή, πλέον με την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή τι παράγεται στην Ελλάδα και τι όχι. Σωστά. Mm -hmm. Γιατί ένας παράγοντας ένα παράγοντα είναι η τιμή, ένα άλλο παράγοντα είναι το ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών. Mm -hmm. Το εξωτερικό ισοζύγιο τη χώρα, το οποίο αν εισάγουμε ακριβά πράγματα, σημαίνει πολύ απλά και εισάγουμε ακριβά πράγματα, θα σημαίνει ότι το έλλειμμά μα στο εμπορικό θα είναι πολύ μεγάλο. Mm -hmm. Αν τουλάχιστον τα παράγουμε εδώ, ακόμα και αν μπορούνται ακριβά, τουλάχιστον δεν έχουμε χρήματα που φεύγουμε από την Ελλάδα προς το εξωτερικό. Περιορίζουμε κατά τη την απώλεια. Γενικώ χρειάζεται σχέδιο. Χρειάζεται λίγο. έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση, μια νέα εποχή. Η αναταροχή στο διαμετα διαμετακομιστικό εμπόριο θα ήρθει, ήρθει και, που έγινε μέσα στην πανδημία, ήρθε και συνάντηση σε τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και όλα αυτά βέβαια μαζί με το άνοιγμα πολλών χωρών, οι οποίες ανέβασαν το βιωτικό τους επίπεδο, δημιούργησαν μια κατάσταση όπου τα τρόφιμα πρέπει να είναι λιγότερα, τα λιγότερα τρόφιμα σημαίνει ακριβότερα τρόφιμα. Mm. Άρα πρέπει να δούμε ξανά λίγο από την αρχή και το παραγωγικό μας μοντέλο, όχι μόνο με το χρόνιο ασθενή μας που είναι η βιομηχανία, αλλά πρέπει να δούμε και τον πρωτογενή τομέα και αυτή τη φορά όχι με όρους επιδοτήσεις, μόνο πάρε λεφτά για να μείνεις στο χωριό. Mm. Πρέπει οι επιδοτήσεις να έχουν κάποιο νόημα που να έχουν να κάνουν με την παραγωγή προϊόντων που τα θέλει η αγορά. Το θέμα όμως, α, και εκεί α, να σε πάω λίγο Νίκο, ότι... Οκ, okay, Τα συζητάμε όλα αυτά. Πρέπει να υπάρξουν αλλαγέ. Πρέπει να υπάρξουν πιο βαθιέ αλλαγέ στον τρόπο που είπε του παραγωγικού μοντέλου, τη βιομηχανία τέλο πάντων, στη θέση ουσιαστικά τη Ελλάδα, πώ είναι η Ελλάδα σε όλο αυτό το, το οικονομικό κύκλωμα. Το θέμα είναι όμω. Τι γίνεται, γιατί τα νοικοκυριά προς το παρόν, αυτό που αντιμετωπίζουν είναι η ακρίβεια και τη βλέπουμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας, από το σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, που αυτό πλήττει και τα πάρα πολλά νοικοκυριά και από ό,τι καταλαβαίνουμε η κυβέρνηση προσπαθεί για άλλη μία φορά να δώσει κάποια επιδόματα. Τι περιμένουμε πάνω σε αυτό. Η κυβέρνηση προσπαθεί δύο πράγματα. Προσπαθεί αφενός να αποκαταστήσει τι απώλειες στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και Αφετέρου προσπαθεί να κρατήσει ψηλά την κατανάλωση προκειμένου η οικονομία να παραμείνει σε θετικού ρυθμού ανάπτυξη. Άρα έχει βρει αυτό το κόλπο των ενέσεων, των ενέσεων σε κρίσιμε χρονικέ στιγμέ για την αγορά, για παράδειγμα κοντά σε γιορτέ, τα οποία συνήθω αυτά τα λεφτά που παίρνει κάποιο αυτόματα τα διαθέτει και αυτόματα πέφτουν στην αγορά με πολλαπλασιαστική αξία και έτσι συνεχίζει να κρατιέται ψηλά η κατανάλωση. Αυτό νομίζω ψάχνει και τώρα να βρει, να βρει ένα ποσό το οποίο το πρωτεύον είναι να επιστρέψει γρήγορα στην αγορά. Mm. Άρα νομίζω ότι θα κατευθυνθεί στους γνωστούς αγνώστους με τα γνωστά. Ε, κριτήρια εισοδηματικά. Μένει να διευκρινιστεί γιατί το νέο νομοσχέδιο σε ελεύθερου επαγγελματίε, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι δικαιούχοι όλων αυτών των επιδομάτων αν και θα αυτών βγουν των ποσών, αν θα είναι εντό ή εκτό. Και εδώ, εδώ, εδώ θέλω πραγματικά την κυβέρνηση, ότι το νέο σύστημα φορολόγηση του στο ΤΕΚΜΑΡΤΟ θα ισχύσει από το 2023. Mm. Θα δώσουν. 2024. Ναι. Θα δώσουν εντό του 2023 με τα παλαιά κριτήρια Επιταγή ακρίβεια βάσει εισοδηματικών κριτηρίων στου φοροφυγάδε. Φάχη, πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, Νίκο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντική η επισήμανσή σου. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ σου, για ακόμη σου, μια φορά. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Νέα ειδικά τιμολόγια θα έχουμε από την 1η Ιανουαρίου. Τα πράσινα τιμολόγια, όπω θα λέγονται. Πάμε να ακούσουμε τι είπε σχετικά για αυτά τα νέα τιμολόγια ρεύματο ο Υπουργό Ενέργεια Θεόδωρο Κυλακάκη. Είχαμε ένα τιμολόγιο, το πράσινο, α το πούμε έτσι. Το τελευταίο, είναι αυτό, έτσι δεν το είναι. Το τελευταίο. Στο οποίο αυτό που χρειάζεται να ξέρετε είναι ότι η τιμή που βγαίνει στην αρχή του μήνα ισχύει για όλο το μήνα, δεν υπάρχει κάποια ρήτρα και οι τιμές που θα δείτε των <κοί> παρόχων είναι συγκρίσιμες, χωρίς αστερίσκους, χωρίς Άρα τι... άλλα στοιχεία. Συνεπώς, αυτό το τιμολόγιο, στο οποίο θα μεταπέσουν όσοι δεν κάνουν επιλογή κάποιου άλλου, θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε ανταγωνισμό και σύγκριση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, μέχρι τώρα, το 23, Ξέρετε ποιο είναι ο πιο φθηνό πάροχο. Ομολογώ, όχι, δεν ο, έχω κάνει Ούτε έχω δει κανένα που να μου απαντήσει αυτή την ερώτηση. Έρευνα δεν έχω και κάνει. Είμαι εκεί κολλημένη σε αυτό που και αυτοί έχω χρόνια που έχουν τώρα. Αν κάνει, σα διαβεβαιώ, έχουν μεγάλη δυσκολία. Διότι τι συμβαίνει. Επειδή το Ευρωπαϊκό Κανονισμό δίνει πλήρη ελευθερία τιμολόγηση, τα τιμολόγια των παρόχων έχουν τόσο πολλού διαφορετικού όρου που δεν είναι αμέσω συγκρίσιμα. Συνεπώ, Λοιπόν, αυτέ ήταν οι κυριότερες οικονομικέ ειδήσει από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο μέχρι και αυτή την ώρα. Καλό σα απόγευμα.